Κικίτσα, εδώ αγάπη μου. Πάρε αυτά να πάρεις καραμέλες. Πάρε και το καλαθάκι σου. Ναι, κοίτα, είναι πολλά λεφτά, μην τα χάσεις αγάπη μου. Να τα πάρεις καραμελίτσες, ε. Άντε, γεια σου. Γεια σου, Κικίτσα μου, γεια σου. Χάρηκε η Κικίτσα, ε. Χάρηκε η Κικίτσα. Ο Θεμάκος και η Χριστινούλα θα χαρούν, κυρία Πιτροπούλου. Θα χαρούν, κύριε Φωτιάδη. Θα χαρούν και ο Θεμάκος και η Χριστινούλα. Η γιαγιά τους θα χαρεί. Ο μπαμπάς να δείτε τι χαρά θα κάνει, κυρία Πιτροπούλου. Χτύπησε. Ναι. Ωραίο αυτοκίνητο. Σας αρέσει, ε? Ναι, ναι, πολύ. Με καταφέρατε. Να είστε καλά. Λοιπόν, κοιτάξτε. Ναι. Το σχέδιο έχει ως εξής. Ναι. Σε 4 λεπτά από τώρα. Ναι, ναι. Έρχεστε μέσα. Ναι. Χτυπάτε από το κουδούνι. Και τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται. Σε 4 λεπτά, έτσι είναι χρονομετρημένο αυτό, ε? Και τόσο το υπολογίζω. Συγγνώμη που σας κάνω να περιμένετε. Ω, μπα, καλέ, τι λέτε. Τι περιμένω, να μας έχετε κάνει και μας έχετε κάνει. Τι είπατε? Σιγά, καλέ, λέω, ότι είναι 4 λεπτά. Να σας πω. Ναι, για πες. Ελάτε σε 3 λεπτά. Έτσι, να μην περιμένετε εδώ έτσι τσάμπα να κρυώνετε μέσα. Ξέρετε, δεν κρυώνω, κύριε Φωτιάδη. Σας βλέπω να κάνετε έτσι, να κινείστε δηλαδή και λέω αυτό κρύο θα το κάνει. Ναι, για άλλο λόγο όμως κινούμε. Ωραία, πάω, γεια σας, συγγνώμη πάλι. Ω, παρακαλώ, τι λέτε. Πολλές ευγένειες έχουμε και δεν μ' αρέσει. Θα κατουρηθώ εδώ πάνω μου, τη βλέπω τη δουλειά. Χαίρετε. Το βρήκε στο σπίτι, ναι. Θυμήθηκε στον αριθμό. Εσύ δεν είπες ότι δεν πρόκειται να ξανασχοληθείς μαζί μου και ότι δεν σε νοιάζει τι κάνω και πού πάω? Μπορεί να τα είπα όλα αυτά, αλλά από το να σχολάσεις 2 και να άρχισε το βράδυ και να μην κάνεις ένα τηλεφώνημα να μάθεις τι κάνουν τα παιδιά, τι να σε πω. Είχα μια δουλειά πάρα πολύ σοβαρή. Ξέρουμε εμείς τις δουλειές σου. Πρόσεξε τι θα πεις γιατί μπορεί να το μετανιώσεις. Δεν λέω τίποτα, θα φας? Βέβαια θα φάω. Νηστικός είμαι από το πρωί, να μην φάω. Μπα, δεν σε τάζει η καρακαλωτάκα σου? Βέβαια, εκείνη σε ταΐζει όλα, τα ξέρω εμείς. Τα παιδιά πάνω είναι? Επάνω, θυμήθηκες να ρωτήσεις? Πάμε. Ή δεν το λες εσύ? Κατεβείτε κάτω να φάμε. Δεν πεινάμε. Δεν πειράζει, κατεβείτε εσείς. Λίγα λεπτά ακόμα, ρε παιδιά. Άντε. Όλα τα είχαμε, το σχέδιο μας μάρανε. Αφού είπαμε ότι δεν θέλουμε να φάμε. Δεν πειράζει. Ας καθίσουμε όλοι σαν οικογένεια στο τραπέζι και άμα δεν πεινάτε, μην τρώτε. Καθίστε. Για πέστε μου πώς πήγατε στο σχολείο σήμερα. Με τα πόδια, όπως κάθε μέρα. Όταν σου ζήτησα να μου πάρεις ένα σκούτερ, θυμάσαι τι έγινε. Και πολύ καλά έκανε και δεν το πήρε. Άντε. Εσύ αμέσως να πεταχτείς, μη χάσεις. Έλα, αφήστε το πνεύμα. Δεν σας ρώτησα με τι τρόπο πήγατε στο σχολείο, αλλά πώς πήγατε στα μαθήματά σας. Και το μόνο πράγμα που μας ρωτάς είναι τα μαθήματά μας. Τι αγάπη μου, υπάρχει τίποτα άλλο που μπορώ να σε ρωτήσω στην ηλικία σου? Έλατε. Ελάτε, φάτε το φαγητό σε τζάμπα, έκανα κόπο. Ας τους, να δούμε τι θέλουν, ας τους. Γιατί άμα πούμε θα βγει κάτι. Πού ξέρεις? Το ξέρουμε, πάντα το δικό σου γίνεται. Άρα το σωστό. Το δικό σου σωστό. Που είναι το σωστό. Μπρε, αφήστε το σωστό και το λάθος και φάτε το φαγητό που σας έφτιαξε. Είπαμε ότι δεν πεινάμε, δεν έχουμε όρεξη. Σε λίγο θα σας έρθει η όρεξη. Πώς? Σας ετοιμάζω μια έκπληξη. Τώρα σωθήκαμε. Για τη σωτηρία σας πρόκειται, παιδιά μου. Ποιος είναι τέτοια ώρα? Ποιος είναι τώρα τέτοια ώρα? Έλατε. Έλα ρε μάνα, άνοιξε την πόρτα.
Γι' αυτό είναι οι πόρτες, για να ανοίγουν και να κλείνουν. Σε παιδί μου, ξαφνικά έβαλε κρύο. Παγώσαμε, μπαμπά. Να δούμε ποιος θα παγώσει από τους δυο μας. Περίμενε. Μισό λεπτά. Παναγία μου, Παναγία μου, το κορίτσι μας, Παναγία μου. Παναγία μου, ήρθε το κορίτσι μας, Παναγία μου. Η Σοφία! Πώς έγινε αυτό το ξαφνικό! Η έκπληξη που σας έλεγα! Γεια σου ρε πατέρα, είσαι και ο πρώτος! Έλα, είσαι απίστευτος, δεν αναγνωρίζω! Εγώ σας το είπα, παιδιά! Ο πατέρας σας μπορεί να είναι στραβόξυλο και στριμμένο άντερο, αλλά έχει μεγαλείο! Νομίζεις αυτά κάθεσαι και λες τα παιδιά όταν λείπω? Γιατί είπα, κομπλιμάν σε κάνω, μεγαλείο λέω ότι έχεις! Όχι, για το πριν, για το στριμμένο άντερο και το στραβόξυλο! Κομπλιμάν είναι και αυτό! Όλα δεν μπορούμε να τα έχουμε! Ρε Βυζάντιο, πώς τα πας, πώς τα φέρνεις, πάντα στον αφρό μου βγαίνει. Είσαι ταλέντο τελικά. Λοιπόν, τι λέγατε? Τι λέγαμε καλέ, τι λέγαμε, τρώγαμε, τάς και μπακ. Τάς και μπακ. Αμάν πια, σαλάτα, σαλάτα κάθε μέρα σε αυτό το σπίτι βαρέθηκα. Η ομορφιά θέλει θυσίες. Τι θέλεις να φας, βράδυ είναι. Εξάλλου, εγώ τη λατρεύω τη σαλάτα. Βέβαια τη λατρεύετε. Σας θυμίζει τη ζωή σας. Τι εννοείς? Ότι την έχω κάνει σαλάτα. Άκαλε. Ρόζα, πρόσεχε. Πλάκα κάνω. Να μην κάνεις. Σου είπα να κατέβεις να φάμε μαζί για να μην τρώω μόνη μου. Αλλά μην μου σπάς και τα νεύρα, ε. Και έχω πάρα πολλά. Το βλέπω. Για να κάθεστε εσείς μέσα βραδιάρικα. Ενώ η αδελφή σας ντύθηκε, στολίστηκε, βγήκε ραντεβού. Ουφ. Αλήθεια, εσείς γιατί μείνατε μέσα? Μαλώσατε? Αυτός, μόνος του. Μιλήσαμε, είπαμε θα βρεθούμε το βράδυ. Πέρασε η ώρα, δεν με έπαιρνε, τον πήρα. Έλα, του λέω, πού είσαι, τι κάνεις? Δεν μπορώ τώρα, έχω δουλειά μου, λέει. Θα σε πάρω. Και ακόμα παίρνει. Καλός είναι και του λόγου του. Τι έγινε? Πώς πήγε? Όλα μια χαρά, τέλεια. Καληνύχτα σας. Α, το πρωί μου ξυπνήσετε για κανένα λόγο. Θέλω να κοιμηθώ λίγο παραπάνω. Έλα, κάτσε να τα πούμε καλύτερα εδώ. Έτσι που λες, όχι σαν το Θεό. Όλα καλά πάνε. Ο Στέφανος πήρε άριστα στο βαπόρι. Η Σοφία γύρισε, δόξα τω Θεώ. Και τα παιδιά πάνω είναι. Βέβαια, μελετάνε συνέχεια και έχετε βγάζουνε. Πάνω είναι. Βέβαια, σε λέω πάνω είναι. Βέβαια. Διαβάσουνε με τη Σοφία. Δίπλα κοιμάται ο Στέφανος, κατάλαβες. Και εκείνη την άλλη, νομίζω ότι πολλά πολλά δεν έχουνε πια τώρα τελευταία. Ετοιμάζεται να τις αβουρδίσει, έτσι κατάλαβα. Ας είναι, μπράβο. Και όλα αυτά. Γιατί ήρθε η Σοφία, κατάλαβες, γύρισε. Πώς κάνεις έτσι, 2 μέρες είναι που γύρισε. 3, έλα πάρε. 3 μέρες γύρισε. Μωρέ ζευζέκα, μια καλή κουβέντα δεν λες για τη Σοφία. Ούτε να μιλήσουμε δεν μπορούμε πια. Όχι. Άμα είναι για τη Σοφία, να μην μιλήσεις. Αμάν πια με αυτή τη Σοφία, μάγια σου έχει κάνει. Εμένα μην μιλήσω ότι με κάνει μάγια. Δεν το εννοούσα, τρόπος του λέγει. Πα, λέει και επάνω τη δεν φέρνει. Βεβαίως. Όποιος πει κουβέντα για τη Σοφία, εγώ τον σφάζω, να ξέρεις. Αχ, κοπικά γαμώτο. Ξυριζόμαστε. Ναι. Ραντεβουδάκι, ε? Ναι, με τη Σοφία για ιδιαίτερο στα λατινικά. Και γιατί ξυρίζεσαι? Γιατί τώρα κάνει μάθημα με την Κριστίνα. Είχα λίγο χρόνο και έπρεπε να ξυριστώ. Γιατί δεν ξέρω αν έχεις προσέξει. Τους τελευταίους μήνες ξυρίζομαι, μπαμπά. Τους τελευταίους μήνες? Πόσους μήνες πια? 2. Μη σου πω 3. Καλό after save βάζεις? Είχα ένα καλό, αλλά μου τελείωσε. Και γιατί παίρνεις το δικό μου? Πήγα στο μπάνιο να πάρεις το δικό μου και εγώ θα σου αγοράσω το καλύτερο. Πιάτες, πες. Δώσε μου καλύτερα 50 ευρώ και θα το πάρω εγώ. Δεν έχω λεφτά επάνω μου, τα έχω στην κρεβατοκάμαρα, στο πορτοφόλι μου. Πήγαινε, έρχομαι. Ωραία. Ξυρίζεται το παλικάρι. Μεγάλος. Πω, και γαμώ τις κολόνιες μιλάμε, ε. Καινούρια πρέπει να είναι. Τι φοβερή κολόνια είναι αυτή, λέει, πατέρα, ε. Σ' αρέσει, αγόρι μου. Ναι. Πάρ' τη δικιά σου. Θα την πάρω? Ναι. Μην πάρεις. Τι? Κόπηκες. Κόπηκα. Περίμενε αυτό. Περίμενε. Κόπηκε τα γόρι μου. Τσούζι. Κάτσε αγόρι μου, να του βάλουμε εμείς. Λευκό πλάστη πάνω. Έλα. Έλα εδώ, πατέρας. Έτσι. Έλα εδώ. Τι? Είσαι καλά? Τι, αν έχω πυρετό? Δεν ξέρω. Έλα. Έλα ρε Θέμη, τώρα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να μου ζητήσει κάτι το παιδί μου και εγώ να πω όχι? Ναι. Τι? Μηχανή. Αποκλείεται. Μηχανή. Είσαι πολύ μικρός ακόμα. Δηλαδή όταν μεγαλώσω θα μου πάρεις?
θα το συζητήσουμε. Πάρε τώρα την κολόνια και θα δεις πόσο εντάξει είναι ο πατέρας σου. Θα δεις. Λοιπόν. Πάρε αυτό. Πάρε και αυτό. 70. 50 για το after save. Και 20 για το ραντεβουδάκι που θα βγεις μετά το μάθημα. Ποιο ραντεβουδάκι είναι, πατέρα? Άκουσε, Θεέ μου, παιδί μου. Είσαι αρκετά μεγάλος και πρέπει να συζητάμε τα πάντα με εσύ δύο. Να συζητάμε τα πάντα σαν άντρες ή σαν πατέρας με γιο? Σαν άντρες. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάς, εγώ είμαι ο πατέρας σου και εσύ ο γιος μου. Και αυτή η σχέση δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ, Θέμη. Με μπερδεύεις λιγάκι, πατέρα. Μήπως να μου το εξηγούσεις να το καταλάβω? Όταν θα γίνεις πατέρας θα το καταλάβεις. Να γίνω τότε, μήπως και συνοηθούμε. Άντε γίνε. Ό,τι γίνε. Τώρα είσαι νέος ακόμα, είσαι μικρός. Και μια και το φέρει η κουβέντα. Προφυλακτικά μέτρα παίρνεις. Πότε? Τι πότε? Όταν βγαίνεις με την κοπέλα σου. Γιατί έχω κοπέλα? Δεν έχεις? Όχι. Γιατί δεν έχεις? Δεν έκατσε. Δεν έκατσε. Τέλος πάντων, όταν θα έχεις ή όταν έχεις. Δεν είχα ακόμα. Κοπέλα, καταλαβαίνεις. Και τι κάνεις? Πρέπει κάτι να κάνεις. Το παλεύω. Πάλεψε, το βοήθησε την κατάσταση. Και εσύ λίγο. Εγώ μπορώ να βοηθήσω. Ξέρεις τη Μόνικα Μπελούτσι? Την Μπελούτσι δεν την ξέρω. Τότε δεν μπορείς να βοηθήσεις, πατέρα μου. Δεν μπορώ να βοηθήσω. Να σου πω. Πού πας τώρα? Σούπα, έχω μάθημα με τη Σοφία. Ναι. Τελειώσατε? Καλά, μιλάμε, με πέθανε. Είναι στα χάη της. Να σου πω, Χριστινάκη. Μέσα είναι η κυρία Πιτροπούλου. Εσύ τι λες, να κάνω μόνη μου μάθημα τόση ώρα μέσα? Μην αρπάζεσαι, παιδί μου. Μία ρητορική ερώτηση έκανα. Πω, τι παιδιά είναι αυτά, να αρπάζω. Χαίρετε. Τι κάνετε, κυρία Πιτροπούλου μου, είστε καλά? Καλά, κύριε Φωτιάδη μου, εσείς? Καλά κι εγώ. Όλα καλά, όλα ανθυρά, που έλεγε και ο ύμνηστος. Ποιος? Δεν τον θυμάμαι. Καλή διαστία που τα λέτε. Ναι, να σας αφήσω, να διαβάσω την ενοχλώ. Όχι, δεν ενοχλείτε. Α, καλό μάθημα. Ευχαριστούμε. Α, Χριστίνα, πάμε να μου πεις πως πάντα μαθήματα. Πέρασε. Ας κάτσουμε εδώ. Κάτσε. Βλέπω η κυρία Πιτροπούλου, σας έχει στρώσει το διάβασμα για τα καλά. Τι μας έχει στρώσει, μας έχει πεθάνει. Μια ώρα έκανα αρχαία, τώρα έχει το Θέμη λατινικά και μετά έχουμε και δύο γλώσσα. Μπράβο. Αλλά εντάξει, μια χαρά. Λογοτεχνία έγραψα 19. Μπράβο, κούκλα μου, μπράβο. Τι σας έβαλε? Τον Ερωτόκριτο. Και την Αρετούσα. Πού είσαι, Αρετούσα μου, να ακούσεις τα μαντάτα. Βιτσέντζιος Κορνάρος. Τα ξέρεις, βλέπω. Σημεοφόρος ήμουν στο σχολείο, αγάπη μου. Φυτό, δηλαδή. Φυτό. Τι φυτό? Έλα τώρα στη βλακία. Φυτό, πατέρα σου. Τώρα τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό εδώ που κρατάς? Λοσιόν για τα σπυράκια. Μου την έφερε η Σοφία. Λέει ότι είναι πάρα πολύ καλή. Θαυματουργή. Γιατί, παιδί μου? Γιατί το ζήτησες από τη Σοφία να έρθεις να το ζητήσεις από μένα? Δεν της το ζήτησα. Από μόνη της μου την έφερε. Γιατί, μπαμπά, έτσι είμαστε εμείς οι γυναίκες. Και γι' αυτό οι μαμάδες είναι απαραίτητες. Γιατί ξέρουν τι χρειάζονται τα παιδιά τους πριν τους το ζητήσουν. Πάντως, ό,τι και χρειαστείς από εδώ και μπρος, μην διστάσεις να έρθεις να μου το ζητήσεις. Δεν θέλω να σας λείψει τίποτα, αγάπη μου. Τίποτα δεν θέλω. Γιατί ξέρεις, εμείς οι μπαμπάδες δεν τα καταλαβαίνουμε αυτά, αλλά μου δεν είμαστε. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως είμαστε αδιάφοροι. Έχεις δίκιο. Ναι. Να σου δώσω λεφτά. Να τα δώσει τη Σοφία για αυτό το. Δεν νομίζω ότι θα τα πάρει, αλλά δώσε εσύ. Πόσα θέλεις? 50. Τι έγινε, ρε παιδιά? Τα ρήφα κόψετε. Και ο άλλος 50 μου πήρε. Έλα, μωρό. Ευχαριστώ. Μέστηκα. Να σου πω. Τι κάνει εκείνος ο Αχιλλέας? Μια χαρά είναι. Χαιρετίσματα πάντως δεν σου στέλνει. Γιατί, ρε παιδί μου, τι του έκανε? Για να συνεχίσει να είναι καλά. Δεν σε καταλαβαίνω. Το μακριά και αγαπημένη. Το έχεις ακουστά? Το ξέρω. Γι' αυτό. Δεύτερο φυλάκι. Καλά. Πρέπει να διορθώσουμε την έκφραση. Αλλιώς εκφραζόμαστε όταν εκθέτουμε τις ιδέες μας σε ένα φύλλο χαρτί και αλλιώς όταν μιλάμε μεταξύ μας. Το έχω πει 100 φορές. Λοιπόν, θα κάνουμε μια άσκηση για τις οπτικές της γλώσσας. Οχ. Δεν θέλω οχ.
Σοφία, μπορούμε να μην κάνουμε γλώσσα σήμερα, σε παρακαλώ. Γιατί? Γιατί έχουμε πιαστεί εδώ πέρα δύο ώρες αυτές τις καρέκλες. Ωραία, πάμε κάτω να κάτσουμε στα καναπέ έτσι κι αλλιώς προφορικά θα τα πούμε. Να, παπα, εγώ δεν μπορώ κάτω, ψυχοπλακώνομαι, πλήττω. Κι εγώ, σαν μουσείο είναι κάτω. Δεν κατάλαβα, έχεις κανένα πρόβλημα με το μουσείο? Άλλο εννοώ. Επειδή στο σπίτι μας είναι όλα σαν από άλλη εποχή, γι' αυτό. Α, εγώ πάντως μια χαρά τα βρίσκω. Πιο συντηρητικά εννοεί, όλα τακτοποιημένα, καθαρά και πάντα στη θέση τους, καταλαβες. Ναι, μόνο τα μπελίτσες, παρακαλώ μην αγγίζετε, δεν έχουνε. Η αλήθεια είναι ότι έχετε ένα δίκιο. Ο χώρος κάτω αντιπροσωπεύει τη γιαγιά σας. Είναι ψυχρό, αποστηρωμένο. Το δικό μου τι είναι, ζεστό, φωλίτσα. Τι να σου πω, τέλος πάντων, τι να κάνουμε. Αλλαγές! Πιο ωραία χρώματα, ριχτάρια, βιβλία, συντή, περιοδικά. Κάτι που θα το κάνει πιο νεανικό. Στην κυρία Πίτσα έχετε μιλήσει γι' αυτό? Όχι. Δεν θέλουμε καυγάδες. Να σου πω, ρε Σοφία, εσύ δεν μπορείς να της μιλήσεις λίγο που σ' ακούει κιόλας? Α, εμένα μην με μπερδεύετε, παπα. Αυτό το θέμα είναι εκτός δικαιοδοσίας μου. Είναι άκρος οικογενειακό θέμα. Κοιτάξτε μου, σε έφυγε ξεκαριδόμητα. Καλαμίζεσαι τη γιαγιά σου, ρε. Μου σχοβόλησε ο τόπος. Ήρθες και ομόρφαινε το μαγαζί, αγόρμια. Τι έκανες, τι αλλαγή είναι αυτή, τι ομορφιές είναι αυτές. Ομορφιές. Που έχω να σε δω καιρό και έχω πάθει πλάκα. Μιλάμε για τρομερή ανανέωση. Μπάμπη μου, είμαι καλά. Είμαι πάρα πολύ καλά. Μου συμβαίνουν διάφορα ωραία πράγματα τον τελευταίο καιρό. Τι, τα από το τηλέφωνο. Είναι φοβερό και τρομερό, 95% στον έλεγχο αυτό. Και όχι μόνο. Και η κατάσταση που επικρατεί στο σπίτι μου, Μπάμπη. Με τη μάνα, με τα παιδιά που έχουν φτιάξει. Επειδή μου είναι σαν να ζω σε άλλο σπίτι, με άλλη μάνα, με άλλα παιδιά. Αφού καμιά φορά τσιμπιέμαι και λέω είναι αλήθεια όλα αυτά. Και από τότε που ξανάρθε η Σοφία στο σπίτι. Ναι, Μπάμπη. Τελικά είχα κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Είναι πολύ σπουδαίος άνθρωπος, ναι. Την είχα παρεξηγήσει. Πολύ ενθουσιασμένος ακούω. Να σου πω τώρα που τη γνώρισα καλύτερα, ρε παιδί μου. Τη συμπάθησα. Είναι σαν αυτό που λέμε, αυτή η γυναίκα είναι για να κάνεις οικογένεια, να κάνεις σπίτι. Τι γελάνε. Έχει πλάκα. Τι γελάζε. Εκεί που δεν ήθελες να τη δεις, σε βλέπω να δαγκώνεις καμιά λαμαρίνα. Έλα. Πλάκα, τώρα μου κάνεις. Εντάξει, η κοπέλα είναι γλυκιά, έντριφε. Εν είναι, αλλά τι κάνει για μένα. Εγώ είμαι για άλλα κόλπα. Α, ναι. Το τζενάκι. Το τζενάκι και πας της Ελλάδος, αγόρι μου. Α, αλήθεια, δεν μου λες πώς θα πας με το τζενάκι? Στην κρεβατοκάμαρα είναι παράδεισος. Έλα, ναι. Και στους υπόλοιπους χώρους? Κολαστήριο. Με καταπιέζει συνέχεια, ρε Μπάμπη. Συνέχεια μου λέει, σε παρακαλώ πολύ, θέλω να είμαστε περισσότερο χρόνο μαζί. Θέλω να μου αφιερώνεις πιο πολύ από τη ζωή σου και ξέρεις όλα αυτά εμένα μου τη δίνουν. Δεν μου πάνε εμένα αυτά τα πράγματα και έχω αρχίσει και αραιώνω. Κοβολάς ψυχά. Σε φανάγω, δεν τα ξέρεις στην αρχή. Άμα κάνεις δεσμό, άστα να πας στην αρχή είναι λάου. Και μετά πάρε τα άρρωστα. Ναι, όχι, η Σοφία δεν είναι έτσι. Όχι, Σοφία έχει, ρε παιδί, μια προσωπικότητα έτσι έντονη, ένα τζαμπουκά είναι. Είναι αλλιώς. Δεν μπορώ να καταλάβω. Η Τζενούλα σ' αρέσει, αλλά όλο με τη Σοφία ασχολείσαι. Τι να σου πω, ρε παιδί μου, ξέρω ότι εγώ έχω μπερδευτεί ποτέ. Τελικά μ' αρέσει όλο αυτό που γίνεται και τα αφήνω να περπατάει, που λένε. Λάου πηγαίνει. Αντιγιά μας. Το ζεστό νερό μου θυμίζει κάθε πρωί πως δεν έχω τίποτα άλλο ζωντανό κοντά μου. Μπα, πώς από εδώ, θυμήθηκες ότι έχεις σπίτι? Τι, εσύ το λες αυτό σε μένα? Νευράκια. Καθόλου. Αντιθέτως, εσύ είσαι έτοιμη να εκραγείς. Από πού το κατάλαβες? Για να κάθεσαι εδώ και να μην σε κάνω καφέ ή σε κάνω lounge bar από εκείνα τα χλιδάτα που συχνάζεις. Δεν μου λες, η μαμά πήρε κανένα τηλέφωνο? Πήρε. Από τον Παλί. Είναι, λέει, πολύ ωραία. Αχ. Πότε θα έρθει, είπε? Όχι, άγνωστο. Καλά μου την έχει δώσει που στα καλά καθούμε να τη βούριξε τη μαμά και πήγε στον Παλί. Και εγώ κάθομαι εδώ πέρα και βάζω ποίηματα και κλαίω τη μοίρα μου. Και καλά καθούμε, ρε παιδάκι μου. Από καιρό το σχεδιάζανε με την Πανδώρα, απλά δεν το λέγανε. Τέλος πάντων. Πολύ όμορφη είσαι σήμερα. Αλήθεια. Ευχαριστώ. Σοφία, δεν είμαι καλά πάλι. Τι, αισθηματικά? Τι θέλω και ρωτάω. Να σου πω, θέλεις να μιλήσουμε? Εμείς οι δύο, τι να πούμε, από πότε? Από τώρα. Θέλω να σου πω, θέλω να σου εξομολογηθώ κάτι. Θέλω να σου πω ότι εμείς οι δυο μπορεί να σκεφτόμαστε διαφορετικά, να κάνουμε άλλα πράγματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να συζητάμε. Αδερφές είμαστε. Δεν θα σε παρεξηγήσω, ούτε θα με παρεξηγήσεις. Εσύ όμως με παρεξηγούσες όταν με έβλεπες να κάνω μακιγιάζ και νύχια και μαλλιά και αυτά όλα. Και εσύ όταν με έβλεπες να διαβάζω. Και να κάνεις τα μάτια σου έτσι.
Και τώρα εσύ μου ζητάς συμβουλές και μακιγιάς και κάνεις εσύ μάσκες. Ναι, σου πω. Και εσύ βλέπω διαβάζεις. Σε φέρει, ε! Απίστευτο. Δεν λένε ότι ό,τι κοροϊδεύεις το νου σε αυτό είναι. Αδερφούλα μου. Μωρέ, μου πήγε και η μάσκαρα, άντε. Μου φύγε και αυτό το βάρος, βέβαια. Ξαλάφρωσα. Πολύ χαίρομαι. Για πες μου τώρα. Τι ήθελες να μου πεις? Θα σου το πω. Νομίζω ότι είμαι ερωτευμένη και πολύ μάλιστα. Αχ, τι ωραία. Και το λες έτσι, ρε Χαζή. Πώς να το πω? Δεν ξέρω. Μέχρι στιγμής, βέβαια, δεν μας είχε συνηθίσει τέτοιου είδους ανακοινώσεις. Ό,τι αφορούσε σεμινάρια, μεταπτυχιακά πτυχία και ξένες γλώσσες, εδώ ήταν. Η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα ούτε κι εγώ. Έτσι είναι, αγάπη μου. Τα πιο ωραία πράγματα έρχονται εκεί που δεν τα περιμένεις και γίνονται τα θαύματα όταν πάψεις να επιμένεις. Τι ωραίο που είναι αυτό. Ποιος το είπε? Ποιος το λέει, θες να πεις? Ο ένας, ο μοναδικός, ο Πασχάλης Τερζής. Ποιος είναι αυτός? Αχ, δεν το πιστεύω, τα νεύρα μου. Περίμενε. Δεν θα σε ξεστραβώσω κάποια στιγμή που θα μου πας. Για ξεστραβούσέ με. Είναι η μουσικούλα, στην αρχή έρχονται τα λόγια. Οπα! Σε μια γωνιά κρυμμένα με μά. Έλα, Ρόζα! Θέλω, κοιτάνε σαν παιδιά, όπα! Κι ας ξέρουν τι έχουν κάνει, εμένα δεν μου φτάνει. Γι' αυτό τα τιμωρώ κάθε φορά. Τώρα έρχεται το καλό. Τα πιο ωραία πράγματα έρχονται εκεί δεν τα περιμένεις. Και γίνονται τα θαύματα όταν πάψεις να επιμένεις. Όπα! Όπα! Ωραία πράγματα όσο τα θέλεις κάνονται τυχαία. Κι ας ψάχνεις σε πολύ όροφα στα υπόγεια είναι η θέα. Γίνει χαμός! Αχ, θα με πάρετε και εμένα μαζί! Που τραγουδάει αυτός? Πάντως όχι στην όπερα. Τα όνειρά μου μοιάζουν φεγγάρια που αλλάζουν. Μπορεί η Τζέιν να με εκνευρίζει την ημέρα με τα έτσι της, με τα λιώτα τηλέφωνα. Σε παρακαλώ, σε τα Λούκα. Αλλά μόλις πέσει το βράδυ, μπαμπίνω. Τι θέλω δίπλα μου, τρελαίνομαι, τι θέλω κοντά μου. Γιατί γελάς? Γιατί είσαι ερωτευμένος, αγόρι μου. Θα σου έλεγα τι ήθελα, δεν στο λέω. Γιατί είσαι ανήλικο και θα κοκκινήσεις. Να σου πω. Σκέφτομαι να την πάρω τηλέφωνο, να συναντηθούμε, τι λες? Ωραία ιδέα, να την πεις να περάσει από δώρα, να τη δούμε κιόλας. Ναι, ναι, να σε γνωρίσει, τη έχω μιλήσει για σένα. Ωραία, ωραία. Άντε, άντε για μας. Ωραίο, καλό αυτό. Μίλησέ μου γι' αυτόν. Πες μου πώς είναι, τι είναι, τι δουλειά κάνει, πώς το λένε, πώς το λένε. Καταρχήν, είναι κούκλος. Καλά, αυτό το ξέρω. Εγώ πού το ξέρεις? Σοφία, τι έχεις πάθει? Ξεχνάς τη μαμά κι εσύ. Δεν σα τσάκωσα στο εστιατόριο που τρώγατε? Αχ, γι' αυτό είναι άλλος. Τι, βγαίνεις με δύο? Όχι, μόνο με αυτόν. Με ποιον τώρα, μπερδεύτηκα. Πες μου ονόματα. Λοιπόν. Αχ, κινητό μου, πού είναι? Λες να είναι αυτός? Αχ, αυτός είναι. Ναι. Έλα, αγάπη μου. Είμαι στους πλώες, στον μπαρ του φίλου μου του Μπάμπη και σε σκέφτηκα. Καλά έκανες. Να σου πω, θέλω να βρεθούμε. Κι εγώ. Να έρθω να σε πάρω ή θέλεις να έρθεις από εδώ να γνωρίσεις και τον Μπαμπίνο? Να έρθω από εκεί να γνωρίσω και τον Μπάμπη. Να δω με ποιος κάνεις παρέα. Κι αυτός θέλει να σε δει, ε. Θέλει να σε δει σαν τρελός, θέλει να σε δει. Γιατί? Γιατί του έχω πει ότι είσαι μια κουκλάρα, είσαι και φιλόλογος. Και ξέρεις, αυτός έχει κόλλημα με τα αρχαία ελληνικά. Λοιπόν, δεν θα έρθω. Να έρθεις να με πάρεις εσύ από εδώ. Τι έπαθε? Τίποτα, μετάνιωσα. Λοιπόν, στις 10 στη γνωστή γωνία, εντάξει? Εντάξει.
νεύρα μου πια, δεν αντέχω άλλο. Εσύ τι έπαθες τώρα? Ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή που του είπα ότι είμαι φιλόλογος. Τέτοιο πράγμα δηλαδή, ούτε στον εχθρό μου. Έχει κόλλημα με τις φιλολογίνες ο άνθρωπος, κατάλαβες. Καλά, μπορεί να ήταν ερωτευμένος με καμιά φιλόλογο όταν ήταν μαθητής και του μείνει αποθυμένο από την εφηβεία του. Τι να πω, όλα σε μένα συμβαίνουνε. Ρε παιδάκι μου, και εσύ τι σου ήρθε και του πες ότι είσαι φιλόλογος, δεν μπορούσες να βρει άλλο επάγγελμα? Αυτό μου ήρθε, αυτό του είπα. Το έχω βλέπεις και μέσα στο σπίτι μου. Τίποτα, άμα με παραζωρήσει, θα του τα πω όλα να τελειώνουμε. Συμφωνώ. Και άμα το πάρει στραβά. Δεν κατάλαβα. Νέα είσαι, όμορφη, είσαι επιτυχημένη επιχειρηματία και πολύ του πέφτει. Δίκιο έχεις, μωρέ. Δεν θα πάω εγώ στο Δαφνί επειδή αυτός ερωτεύτηκε στην εφηβεία του την καθηγήτριά του. Άντε, πάω να ετοιμαστώ. Πάει! Τι να πω. Άλλοι κάνουν σαν τρελή για τις ψεύτικες και λοιπόν τις αληθινές δίπλα τους κάνουν το κορόιδο. Θα βάλω τον ποιητή να συνέρθω. Πώς τον είπα. Έχω μια αγάπη, φλέβα στο λαιμό. Μου τραγουδάει έναν παλιό καημό. Κι όσο πλαγιάζω, τόσο ξυπνιάζει. Τι σηκώνεσαι, πού πας? Πρέπει να φύγω. Πρέπει να κοιμηθώ κανένα 2-3 ώρες το πρωί, θα σηκωθώ. Αγάπη μου, έλα να κοιμηθούμε εδώ μαζί. Νιστάζω. Δεν γίνεται. Γιατί? Γιατί θα περάσει από το γέν και πρέπει να φοράω το στόλιο με πάμε με τα πολιτικά. Αμάν μωρέ, Στέφανε. Μια φορά δεν έχουμε κοιμηθεί μαζί. Έχουμε 2. Σιγά. Ρε μωρό μου, δεν μ' αρέσει να κοιμάμαι στα ξενοδοχεία, αυτό ξέρεις. Γιατί μπορώ εγώ? Από τότε που γνωριστήκαμε δεν έχουμε αφήσει ξενοδοχείο για ξενοδοχείο. Άντε, μια φορά στο σπίτι σου δεν με έχεις πάει, ούτε απ' έξω. Γίνεται στο σπίτι μου, στο σπίτι μου είναι η μάνα μου. Ήθελα να ξέρω, αυτή η μάνα σου καρφωμένη είναι? Δεν πάει πουθενά, δεν φεύγει? Δεν το πιστέψεις, δεν πάει πουθενά. Ωραία, τότε να πιάσουμε ένα διαμέρισμα μόνοι μας. Ζευγάρι είμαστε. Προς το παρόν ξέχνα το, δεν γίνεται. Γιατί πάλι? Α, ξέρεις, από Δευτέρα κλείνω σχολείο. Πρέπει να μάθω τα καινούργια οπλικά συστήματα της φρεγάτας που φέρανε. Θα είμαι απασχολημένος από το πρωί μέχρι το βράδυ, μωρό μου. Μόνο το βράδυ θα συναντιόμαστε και αυτό πολύ σπάνια. Μου κάνεις πλάκα. Ξέρεις τι διάβασμα έχω να ρίξω? Τι νομίζεις, ότι μόνο εσείς οι φιλόλογοι μελετάτε? Λοιπόν δεν πάει άλλο, θα σου το πω. Δεν είμαι φιλόλογος. Τι είπες? Αυτό που άκουσες. Δεν είμαι φιλόλογος. Είμαι ιδιοκτήτρια της μεγαλύτερης βιοτεχνίας εσόρουχων στην Ελλάδα. Έχω μπουτίκ στο κέντρο της Αθήνας και τα μόνα βιβλία που έχω διαβάσει είναι περιοδικά μόδας. Ψέματα. Δεν σου λέω ψέματα. Τώρα, πριν σου έλεγα. Και γιατί τα έκανες όλα αυτά? Γιατί είμαι πολύ πλούσια και φοβόμουν να μην έρθεις μαζί μου για τα λεφτά μου. Πιστεύεις πως θα έκανα εγώ κάτι τέτοιο? Τώρα όχι ρε Στέφανε, αλλά δεν σε ήξερα. Και έχω υποφέρει πάρα πολύ σε αυτό το θέμα. Έχω πέσει θύμα πολλές φορές. Παγωμένο νερό πια. Παγωμένο νερό. Πλάκα μου κάνεις? Καθόλου. Κεραμίδα στο κεφάλι μου ήρθε. Σου κάνω πλάκα. Έπαθα την πλάκα της ζωής μου. Έξαλλος έγινα. Καλά, δεν μην κάνεις έτσι. Δεν ήρθε και η συντέλεια του κόσμου να ψεματάξει, σου είπε η κοπέλα. Ψεματάρα θες να πεις, Θόδωρε. Αν θες τη γνώμη μου, αυτό που της είπες εσύ ότι δεν έχεις παιδιά είναι πιο σοβαρό. Εσύ, εγώ απέκρυψα κάτι γιατί δεν περίμενα πως θα έχει μια τέτοια εξέλιξη ιστορία. Το ίδιο μπορεί να σκέφτηκε και εκείνη. Ναι, αλλά εγώ δεν παρουσίασα έναν άλλον εαυτό από αυτόν που είμαι. Δεν παραποίησα την προσωπικότητά μου, Θόδωρε. Δεν παρουσιάστηκα σαν ένας αναπληρωτής φιλόλογος και στο τέλος να αποδειχτεί πως είμαι ένας ζάπλας. Δεν μου λες, είναι. Τι να είναι? Ζάπλουτη. Να σου πω, πολύ. Είναι η πρώτη φίρμα στο χώρο των γυναικείων εσωρούχων. Με τη φίρμα Ναταλή. Τι λες ρε παιδί μου? Ναι. Δηλαδή, χτύπησες φλέβα, ε? Άντε, αμέσως τα ξέρεις. Χτύπησα φλέβα. Αφού ξέρεις ότι εμένα δεν μου λένε τίποτα αυτά τα πράγματα. Δεν σε χαλάει κιόλας? Με χαλάει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση με χαλάει, ρε Θόδωρε. Γιατί εγώ ερωτεύτηκα μία σεξ φιλόλογο. Έναν εκρηκτικό συνδυασμό εντυπωσιακής εξωτερικής εμφάνισης και εσωτερικής μόρφωσης. Και τι σκοπεύεις να κάνεις? Θα περιμένω να συνέλθω από αυτό το σοκ και θα δω. Ελπίζω να δεις καλά. Θόδωρε. Τι είναι? Το μόνο που δεν μπορώ να δω
Είναι τη ζωή μου χωρίς την Τζέννη. Και ειδικά τις βραδινές ώρες. Δεν άντεχα άλλο. Αν δεν του το έλεγα, θα σκαγα. Και πολύ καλά έκανες. Τα ψέματα δεν οδηγούν πουθενά. Α, εκτός και να αφορούν την ηλικία μας, ε. Εγώ, όποτε με ρωτάνε πόσο χρονών είμαι, λέω πάντα ψέματα. Τι, από τώρα? Από τώρα, γιατί αργότερα τα θυμούνται και όταν εμείς θα θέλουμε να τα κρύψουμε, δεν θα μπορούμε. Θα κάνουν πράξη και θα τα βρίσκουν. Κορίτσι, είστε εκτός θέματος. Ροζά! Καλάντε, μια κουβέντα είπα. Καμία! Α, έχετε πάρα πολλά νεύρα. Σταμάτα, βρες, να μας πει τι έγινε. Δεν σας είπα. Τώρα εσείς να μου πείτε τι θα γίνει. Λέτε να μην με θέλει πια. Δεν νομίζω. Ούτε κι εγώ. Mm. Εδώ σας ήθελε φιλόλογο με 3 και 60. Ροζά, δεν θα σας θέλει πλούσια και πετυχημένη. Άντε καλέ γαζός είναι. Συγγνώμη, τι, οι φιλόλογοι παίρνουν 3 και 60. Καλά, κυρία Σοφία, και εσείς μην το παίρνετε προσωπικά. Άλλωστε εσείς δεν είστε φιλόλογος. Και τι είμαι? Μια πλούσια που σπούδασε φιλολογία. Σαν αγγελία συνοικισιών ένα πράγμα, έτσι. Πάλι αλλάξατε θέμα και δεν σας αντέχω. Γι' αυτό εγώ να πηγαίνω. Πού πας? Να πάρω τα βιβλία μου και να πάω στο πανεπιστήμιο. Γιατί? Για το μεταπτυχιακό μου, αν δεν σε πειράζει. Α, και μετά θα περάσω από εδώ το βράδυ, γιατί έχω να πάω και θέατρο. Με το δικό της θα πάει θέατρο. Λέτε να είναι κι αυτός του θεάτρου και της όπερας, όπως εκείνος ο Αντωνάκης. Δεν με νοιάζει, Ρόζα. Να κάνει ό,τι θέλει, δεν με απασχολεί καθόλου. Εγώ πες μου τι να κάνω. Να τον πάρω τηλέφωνο ή να περιμένω να με πάρει αυτός. Τι να σας πω. Παρακαλώ. Έλα, Σοφία. Καλημέρα. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά. Εσύ τι κάνεις? Καλά. Μια χαρά. Ετοιμαζόμουν να πάω στο πανεπιστήμιο. Α, κρίμα. Κρίμα γιατί? Γιατί ήθελα να έρθεις από εδώ να πιούμε έναν καφέ, να συζητήσουμε λίγο. Εντάξει. Εντάξει, ναι. Θα πάω στο πανεπιστήμιο μετά. Αχ, κορίτσι μου. Χρυσό που είσαι. Ευχαριστώ. Σε κανένα μισά ώρα θα είμαι εκεί, έτσι? Σε περιμένω, αγάπη μου. Γεια σου. Γεια. Μωρή, θα στον κάνω εγώ αυτόν να τρέχει από πίσω μου σαν σκυλάκι. Τρέσει, μήπως να παίρναμε ένα σκυλάκι στην περίπτωση που αυτός δεν τρέξει. Σοφία, δεν μας παρατάς, λέω εγώ. Τώρα αμέσως φεύγω. Πάντως και εγώ το βρίσκω πολύ καλή ιδέα να πάρουμε ένα σκυλάκι, όπως είπε η κυρία Σοφία. Ο σκύλος είναι φίλος. 3 πουλάκια. Αχ, όχι πουλάκια, κάντε μου τη χάρη. Χάλια κάνουν τον κόσμο, λερώνουν τα πάντα. Ποιος θα τα περιποιείτε? Είπα εγώ να πάρουμε πουλάκια. Μόλις τώρα. Α, είσαι τρελή. Oh. Κάθε λιμάνι και καημός, κάθε καημός και δάκρυ. Δάκρυ, δεν κατάλαβες. Η παλιά Τζέννη που έκλαιγε μας τελείωσε. Η καινούρια δεν κλαίει. Ψήνει ψάρια στα χείλη. Α, τα ψάρια είναι γρουσουζιά. Ένα χρυσό ψαρό μέσα στη γυάλα. Και μια κατουλιά γουρίνα κυρικό. Το κλουβί με τις τρελές. Τρελήσε και φαίνεσαι. Θέλω τη μαμά μου. Έτσι στο πλάι σας πάει εδώ, κάτσετε να το στερεώσουμε. Εντάξει, κατά μας σε αρέσει έτσι. Κούκλα, είστε κούκλα. Ευχαριστώ. Αλλά με καλακεύεις. Μα σας πάει. Σοφία μου, γι' αυτό. Σε ζήτησε να έρθεις εδώ γιατί θέλω να με βοηθήσεις. Ναι. Να αλλάξουμε λίγο εδώ την ατμόσφαιρα του σπιτιού, κάτι να κάνουμε. Τι αλλαγές να κάνουμε? Να κάνουμε, κοίταξε, 15 χρόνια τώρα. Τα ίδια χρώματα έχουμε εδώ πέρα, καταλαβαίνεις. Θέλω τα παιδιά να τα ευχαριστήσω. Καταλαβαίνω ότι δεν τα πολύ αρέσει το σπίτι, κατάλαβες, και θέλω να τα αλλάξουμε λίγο, ε. Εντάξει, για συνεχίστε. Να, διάβασα πολλά περιοδικά. Είδα ότι έχουν πολλά ριχτάρια, κατάλαβες. Να πάμε να αλλάξουμε, να πάρουμε κανένα ριχτάρι, να πάρουμε κανένα φυτό, κανένα έπιπλο για το CD, ε. Τι λες και εσύ, με το δικό σου γούστο να με βοηθήσεις να πάρουμε, Γιατί εδώ σαν μουσείο με φαίνεται. Ναι, ναι, μουσείο. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Όχι πως δεν μ' αρέσουν τα μουσεία, όχι, εγώ των μουσείων είμαι, αλλά... Άλλο το μουσείο, άλλο το σπίτι, κατάλαβες. Γι' αυτό λέω, άμα τα αλλάξουμε όλα, θα τα κάνουμε έκπληξη. Με το δικό σου γούστο να τα πάρουμε όμως. Με τα χαράς, αλλά ο γιος σας συμφωνεί, το ξέρει αυτό? Καλέ, ο γιος μου, τι τον νοιάζει τον γιο μου? Αυτός καπετάνιος στη βρεγάδα του είναι. Εγώ καπετάνιος εδώ μέσα είμαι, ό,τι θέλω κάνω. Ωραία. Είσαι λοιπόν, πάμε. Φύγαμε. Στη βράση κολλάει το σίδερο. Στη βράση, πάμε, πάμε. Καλέ την τσάντα μου, ξέχασα. Τρελή που είμαι κι εγώ. Λοιπόν, έχω κάτι ιδέες. Έλα, πάμε.
Καλέ, τι ωραία πράγματα έφυγε μέσα. Πω, τι ωραία μαγαζί είναι αυτό. Σε ευχαριστώ που με έφερες εδώ, κούκλα μου. Χαίρομαι πολύ που σας αρέσει. Τώρα εδώ να με αφήσεις όλη μέρα, να ψωνίζω. Καναλαλότρια είναι. Τέλειο είναι αυτό. Πολύ με κουραστήκαμε, ξεθεωθήκαμε, αλλά πήραμε ωραία πράγματα. Συγγνώμη, τα γνωστά και εσύ, κορίτσι. Όχι, δεν πειράζει, δεν θέλω να κουράζεστε εσείς. Γι' αυτό σε αγαπώ τόσο πολύ, αγάπη μου. Μου λες, θέλω να πάω στο σπίτι να τα στρώσω, να ευχαριστηθούμε τα παιδιά μου. Θα είναι τέλειο το σαλάμι τώρα, έτσι. Ναι, αλλά να προλάβουμε. Θέλω να τα κάνω έκπληξη, να το κάνω γρήγορα. Θα σας πω, έχω να πάω στο πανεπιστήμιο. Θα μπεις και αύριο μέρα, είναι να πάω αύριο, ε. Αγάπη μου. Έλα, να πάμε, σε ευχαριστώ. Παπά! Πώς από εδώ? Τελείωσα πιο νωρίς και ήρθα να σας πάρω. Καλά έκανες. Βαριόμασταν να πάμε σπίτι με τα πόδια. Καλά έκανε, αλλά να ειδοποιεί πρώτα. Όπως διατάξετε, κυρία μου. Αχιλέα, παιδί μου, τι κάνεις, καλά είσαι? Καλά, κύριε Φωτιάδη. Μπράβο. Πάντα καλά να είσαι, γόρι. Πάντα καλά. Τι κούκλος μπαμπάς με τη στολή και την αυτοκινητάρα. Ίδιος ο Ρίτσαρντ Γκιρ. Όχι, πιο πετσετάκι, όχι τα πετσετάκια. Όχι, κυρία πίτσα μου. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Ωραία, τι δούμε μόλις εδώ. Μ' αρέσει, δε. Να πάρω αυτό. Ποιο? Τις κορνίζεις, κάτω. Τις κορνίζεις, να τις κρύψουμε. Άλλο σπίτι έγινε, ε! Υπέροχο, δεν το αναγνωρίζω! Α, τα χρώματα αλλάξανε. Πάρα πολύ μ' αρέσει, μπράβο. Θα τρελαθούν τα παιδιά. Θα ξετρελαθούν! Ναι, καλά παιδί. Είναι αυτό. Τι έγινε, ρε παιδιά! Στο σπίτι μου μπήκα! Πω, τι ωραία! Σούπερ! Δεχόμεθα συγχαρητήρια! Τέλειο, Γκλουμπαχάρ, μπράβο! Πάει, Γκλουμπαχάρ. Με τη Σοφία τα κάναμε όλα. Η Σοφία βοήθησε. Γεια σου, Σοφία, σε παραδέχομαι. Εσάς, κύριε Φωτιάδη, πώς σας φαίνεται, δεν λέτε τίποτα? Τι να πω, κυρία Επιτροπούλου, έχω μείνει άφωνος. Τόσα έτσι ωραία χρώματα, ζεστά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι, δεν θα πάμε, Ρωμάνα? Όλο το πρωί στο μαγαζί είμαστε. Εγώ δεν πρόλαβα να μαγειρέψω, αλλά με πήγε η Σοφία και παραγγείλαμε στο κινέζικο. Wow. Τέλειο! Σας αρέσει το κινέζικο? Πάρα πολύ. Λοιπόν, εγώ να πηγαίνω. Όχι, κολλέ. Τι να πηγαίνεις? Εδώ θα μείνεις. Είσαι καλά? Έχω δουλειά. Τι δουλειά? Δεν μπορεί να αναβάλεις? Λυπάμαι, αλλά δεν γίνεται. Αν γινόταν να μείνετε, θα μας δίνατε μεγάλη χαρά. Έγινε. Δεν καθόμαστε. Αυτό το παρακαλώ. Έλα. Εδώ, ρε Σοφία. Ναι, ναι. Εδώ εσύ να καθίσεις. Ναι, μητέρα. Έλα, κάτσε. Ναι. Εδώ κοντά. Ναι. Λοιπόν, από πού να αρχίσουμε? Περίμενε, παιδί μου. Περίμενε να καθίσει όλη η οικογένεια. Να βγάλουμε τα όπλα μας. Τα όπλα μας. Πώς γίνεται, δεν ξέρω. Είναι πανέσκολο. Πώς το βάζω, έτσι? Αμάρε, μπαμπά. Έτσι. Πάρα. Και τώρα τι να κάνω? Το πιάνεις έτσι όπως δείχνει τα παιδιά, έτσι εδώ, και κάνεις με τα χέρια. Έτσι. Και έτσι βάζεις το. Εδώ. Περίμενε, πρώτα δεν είναι και έτσι. Αν μπορούσε να το βάλει. Αν μπορούσε να το βάλει. Αν με συγχωρείτε, έτσι. Λοιπόν, το βάζετε εδώ στα χέρια σας. Εδώ. Το βάζετε εδώ στο αυτό. Έτσι όπως είναι. Με συγχωρείτε λίγο. Αυτό. Για να μάθε, δείξω. Όχι, δεν σας πω κάτι. Έβγες μπακαλιαράκι. Λίγο τα ποδαράκια, κυρία. Τα ποδαράκια, λέω. Μπράβο. Θα συνεχιστεί για πολλή ώρα αυτό το πράγμα. Τι θέλετε, καλή κυρία, σκουπίζω. Ναι, αλλά γρήγορα. Με το ρυθμό που πας, θα σκουπίσεις μέχρι αύριο. Να σας πω, κυρία Τζένι, με όλη την αγάπη που σας έχω, μην το κάνετε αυτό, δεν είναι σωστό. Ποιο? Αυτό που ξεσπάτε τα νεύρα σας πάνω μου. Δεν ξεσπάω τίποτα πάνω σου. Απλά μου τη δίνεις, έτσι αργά που σκουπίζεις. Άντε καλέ, γρήγορα, κουνήσου. Άμα ήμουν εγώ στη θέση σου, θα είχα τελειώσει τώρα. Ωραία λοιπόν, ελάτε. Πάρτε τη. Α,
Άντε, σηκωθείτε. Θα σας κάνει και καλό. Θα ξεσπάσετε κάπου, θα σας φύγει λίγο η ένταση. Λες. Για πατά, θα πατήσω. Και κάτω από καναπέ. Καλέ, πώς το είχα σκεφτεί πιο νωρίς. Καλύτερη εκτόνωση. Ε, τι με κοιτάς τώρα. Πήγαινε μας να κάνεις καμιά δουλειά. Καλά. Έτσι, πάγαμε και το κινέζικο, χάρη στη Σοφία. Πώς σας φάνηκε? Καλό ήταν, διαφορετικό. Δεν μου λες, εγώ πόσες φορές σου είπα να παραγγείλουμε και μου είπες διάφορα εκεί που τα μ' άρεσε ότι οι Κινέζοι τρώνε φίδια, κατσαρίδες και ότι δεν ήθελες, ε? Η αλήθεια είναι ότι Χριστό με έκανε, αλλά αυτή η Αμπτάλα, ναι, η Κασιανή φταίει. Γιατί με έλεγε, μην φας και εγώ, άμα την βρω, θα την πω. Δηλαδή έπρεπε να επιμείνει η Σοφία για να πιστείς. Οι αδυναμίες δεν κρύβονται. Δεν πάτε τώρα εσείς μέσα, να μαζέψω κι εγώ, γιατί μετά πρέπει να φύγω. Πού θα πας, καλέ? Έχω ένα ραντεβού με έναν πολύ ωραίο κύριο στη Γλυφάδα. Θα σε φέρω καινούριο μπαμπά. Για τόλμησε. Γιατί, καλέ? Νέα γυναίκα, ζωντανή και όμορφη, μόνη της θα μείνει. Αυτό για ξαναπέτω. Μόνη της θα μείνει. Όχι καλέ αυτό. Το άλλο. Το άλλο που είπες. Νέα γυναίκα, κάτι είπες. Ζωντανή και όμορφη. Και όμορφη, όμορφη. Κύριε Τροπού, σας παρακαλώ. Μην τις λέτε τέτοια. Θα πρέπει να μια λέτε αέρα. Θα μου την ξεσηκώσει, θα μου την πάρουνε. Είδες, τι λέει. Δεν θέλει να με χάσει. Καλή στο φάλιρο, θα πάμε τις φιλενάδες μου. Α. Φτιάξουμε να ετοιμάσουμε ένα μπαζάρ τώρα για τις γιορτές, κατάλαβες. Θα σε πάω με τα μάξι. Όχι, θα πάω με το τραμ. Εσύ να μείνεις εδώ με τη Σοφία να τα πείτε. Έχετε πολλά να πείτε. Εγώ να, δύο βήματα είναι με το τραμ. Αχ, τι να σας πω, κυρία Ναταλή μου, καλά που λείπετε. Μεγάλη ταραχή θα παίρνατε. Δεν την πήρε τηλέφωνο Μαουνιέρης, αυτός τέλος πάντων πώς τον λένε, και το έχει ρίξει στις δουλειές. Σας ορκίζομαι αυτή τη στιγμή, κάνει παρκέ. Θα το γυαλίσω, θα το κάνω κούκλα. Κάνει και προγραμματικές δηλώσεις. Συγχυστήκατε, θέλετε να πέσετε στη θάλασσα. Άντε, σας χαιρετώ. Καλό μπάνιο. Από τη μέρα που ξανάρθατε στο σπίτι, κυρία Επιτροπούλου, όλο αλλαγές έχουμε. Ευχάριστες, ελπίζω. Πάντα ευχάριστες. Καθίστε, σας παρακαλώ. Καθίστε. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Και πρώτα απ' όλα με τα παιδιά. Ναι, έχουν ηρεμήσει, κυρία Επιτροπούλου. Και το σημαντικότερο είναι ότι μπορώ και μιλάω μαζί τους, συνεννοούμαστε πια. Όσο γι' αυτό εγώ δεν έκανα τίποτα. Εσείς αλλάξατε συμπεριφορά και φτιάξει η σχέση σας μαζί τους. Έτσι τα πλησιάσατε και αυτά ανταποκρίθηκαν. Όχι, όχι, όλα αυτά χάρη σε εσάς. Είδα πως συμπεριφέρεστε, είδα και την ανταπόκριση των παιδιών. Και συνειδητοποίησα, κυρία Επιτροπούλου, πως είναι πια έφηβοι και έχουν και άλλες ανάγκες. Θέλουν τον πατέρα δίπλα τους, σαν φίλο. Χαίρομαι που το συνειδητοποίησατε αυτό. Και πρέπει να ξέρετε ότι τα παιδιά σας έχουν ανάγκη. Σαν στήριγμα, χρειάζονται έναν άνθρωπο δικό τους για να επικοινωνήσουν. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Βλέπετε, δεν έχουν και τη μητέρα τους. Και όλο το βάρος έχει πέσει πάνω. Ευτυχώς, βέβαια, που υπάρχετε κι εσείς. Μα τι λέτε τώρα, υπερβάλλετε. Όχι, δεν υπερβάλλω, κυρία Επιτροπούλου. Μακάρι να είχα μια μητέρα σαν κι εσάς. Συγγνώμη. Ο παρακάτω. Τι κάνετε, καλέτε. Είμαστε έτοιμοι. Από τώρα. Ξεχάστηκα. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Το μπουφάν μου και την τσάντα μου και φύγαμε. Για πού το βάλατε, ρε παιδιά? Πάμε στο θέατρο. Και μάλιστα στο Εθνικό. Και μάλιστα απογευματινή, γιατί έχουν σχολείο αύριο. Να μάλιστα. Ποιος είναι τέτοια ώρα? Ω, χαίρετε. Γεια σας. Έτοιμοι? Πανέτοιμοι. Πόσο από εδώ, πορτοκάλι? Εγώ του ζήτησα να μας συνοδέψει στο θέατρο. Γιατί? Τι γιατί? Ήθελα κι εγώ να δω το έργο και κανονίσαμε να πάμε όλοι μαζί. Και εμένα και δεν μου είπατε να. Α, συγγνώμη, δεν το σκέφτηκα. Τι συγγνώμη, καλέ, αφού δεν πάει ποτέ του στο θέατρο. Πάω! Πότε πάω! Ναι, αν δεν πάω τόσο συχνά. Από εδώ και μπρος θα πηγαίνω κάθε μέρα. Τι με κοιτάτε, άντε πηγαίνετε να ετοιμαστείτε. Έτοιμοι σας, εγώ να ετοιμαστώ. Να... Γιατί να μην έρθω στο θέατρο, τι έκανα εγώ? Σε πηγάδι ούρισε.